Λοιπόν, πέστε μας τώρα τι καταγραφήκανετε εσείς. Μας είπε προηγουμένως ο εκτελεστικός διευθυντής των νοσοκομείων Λεμεσού και Πάφου ότι υπήρχαν 10 περιπτώσεις παιδιών από εκεί. Υπόλοιπες, υπάρχουν υπόλοιπες. Ναι, είναι αυτά τα παιδιά, είναι παιδιά τα οποία ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένα κρούσματα ή με ύποπτα κρούσματα ή προέρχονται από χώρες που έχουν παρατηρηθεί αυξημένη δραστηριότητα του ιού, που τώρα είναι σχεδόν όλες οι χώρες. Αυτά για να γνωρίζει ο κόσμος, επειδή δέχομαστε αρκετά τηλεφωνήματα από γονείς οι οποίοι είναι που ανησυχούν. Αυτά τα παιδιά δεν νοσηλεύονται στους παιδιατρικούς θαλάμους. Είναι παιδιά τα οποία στο θάλαμο από συμπίεσης. Έρχονται, όχι, ούτε στο θάλαμο αν επιπίεσης. Όχι, πού είναι. Είναι παιδιά τα οποία είναι σε αυτοπεριορισμό, είναι στο σπίτι τους, έρχονται στο ειδικό, μετά από ραντεβού στο ειδικό σπιτάκι εκτός του Μακάρι νοσοκομείου. Α, ναι, μάλιστα. Και παίρνουμε το δείγμα από κατάλληλα αντιμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και τα παιδιά θα πάνε στο σπίτι τους έως όντου έχουμε το αποτέλεσμα, γιατί αυτά τα παιδιά είναι ασυμπτωματικά. Άρα λοιπόν η εξέταση γίνεται στα πλαίσια της ιχνηλάτησης, γιατί είμαστε σε αυτό το στάδιο και εάν αυξηθούν τα κρούσματα το επόμενο βήμα είναι να καταργηθεί και αυτό και να παίρνουμε δείγματα μόνο στις σοβαρές περιπτώσεις. Ναι. Αν υπάρχει διασπορά του ιού στην κοινότητα. Σε αυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα, διασπορά, θέλετε να πείτε, γιατί υπάρχει και μια έλλειψη στην αγορά από ό,τι καταγράφεται. Υπάρχει έλλειψη αντιδραστηρίων στην αγορά και των άλλων υλικών. Αυτό που συστήνεται είναι στο στάδιο αυτό που γίνεται η χνηλάτιση. Η προσπάθεια είναι να μην γίνει μαζική εξάπλωση της νόσου, για να μην, ούτως ώστε να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν τα νοσηλευτήρια στην ανάγκη νοσηλείας των σοβαρών περιστατικών. Ναι. Για αυτή είναι η προσπάθεια αναχέτησης του ρυθμού εξάπλωσης της νόσου. Νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Θα φανεί τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες. Σίγουρα θα έχουμε αύξηση περιστατικών. Mm-hmm. Δεν έχουμε διαγνώσει όλα τα περιστατικά. Είναι και περιστατικά τα οποία περιπλανώνται αδιάγνωστα στην κοινότητα. Ναι. Και δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες ιχνηλάτησης. Ακριβώς. Είμαστε στη διαδικασία της ιχνηλάτησης. Αυτό που πρέπει να κάνει σε αυτό το στάδιο ο καθένας, και αυτή είναι η σημασία του αυτοπεριορισμού, όταν έχουμε ήπια συμπτωματολογία, μένουμε περιορισμένοι, που πρέπει να είμαστε ούτως ή άλλως περιορισμένοι έως ό,τι υποχωρήσει η συμπτωματολογία. Άρα λοιπόν οι γονείς δεν πρέπει να ανησυχούν για αυτά τα νούμερα που ακούγονται. Είναι νούμερα τα οποία γίνονται στα πλαίσια της ιχνηλάτησης των κρουσμάτων, των επαφών των παιδιών. Μάλιστα. Με ενήλικες επιβεβαιωμένους. Παιδιά που έχουν εκδηλώσει συμπτωματολογία, κύριε Ηλία, υπάρχουν αυτή τη στιγμή που νοσηλεύονται εκεί? Δεν έχουμε κανένα μέχρι στιγμής διαγνωσμένο παιδί με κορονοϊό. Επομένως δεν έχουμε σοβαρό περιστατικό το οποίο νοσηλεύουμε στους παιδιατρικούς θαλάμους. Πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι η συμπτωματολογία της λίμωξης αυτής δεν διαφέρει από τη συμπτωματολογία των άλλων ιογενών λίμωξεων του αναπνευστικού, των απλών. Μπορεί στα παιδιά εκδηλώνεται με μια απλή λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και σπάνια του κατώτερου. Συνεπώς, είναι και η δυσκολία στην αναχέτηση της εξάπλωσης της νόσου, γιατί δεν διαφέρουν τα συμπτώματα από τις άλλες υιογενείς λοιμώξεις. Ναι. Για να περιορίσουμε εμείς τη δυνατότητα. Και είναι και πολλά που αφορούν την γρίπη της εποχής, έτσι, κύριε Ηλία? Ακριβώς. Ναι. Ναι, ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι κάποιος έτρεξε η μύτη, ας πούμε, χοιρινική συμφόρηση ή παρουσιάζει συμπτώματα βήχα υπηρετού, ότι είναι απαραίτητα αυτό. Να είναι κορονοϊός, μπορεί να είναι απλό συνάχεια, που είναι πολύ πιθανό. Ναι. Εμείς για να μειώσουμε την πιθανότητα διασποράς του ιού στους παιδιατρικούς θαλάμους έχουμε ορίσει ένα θάλαμο μόνο για εμπείρετες λοιμώξεις αναπνευστικού. Και σε αυτό το ιατρικό προσωπικό παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να προφυλάξει τον εαυτό του. Και επίσης έχουμε περιορίσει το επισκεπτήριο, ούτως ώστε να γίνει μια προσπάθεια περιορισμού. Και στα παιδιά αυτά παίρνουμε δείγμα. Μέχρι τώρα ήταν όλα αρνητικά. Δεν είχαμε κάποιο παιδί το οποίο είναι θετικό στον κορονοϊό. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Ηλία.
Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε τώρα. Υπάρχουν κλάδοι στους οποίους παρουσιάζονται θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια για την υγεία τους. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον Χρήστο Μπάρδη, είναι φυσιοθεραπευτής και οι φυσιοθεραπευτές λένε ότι επίσης βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.